Καλώς τον, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Τι κάνεις, μας έλειψες. Και εμένα, και εμένα. Θα έρθω τώρα βέβαια από τη νέα χρονιά πάλι από κοντά, οπότε ελπίζω να σας δω πάλι. Είναι δυνατόν, μην το συζητάς καθόλου, κλείνουμε ραντεβού από τώρα. Έχω να πω το εξής, οτιδήποτε είπε για το ζώδιό μου. Ναι. Τις προηγούμενες φορές, και ειδικά την τελευταία φορά, για το πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου, βγήκε επακριβώς. Στεναχωρηθήκαμε, λυγίσαμε, πιεστήκαμε, δουλέψαμε περισσότερο. Ταλαιπωρηθήκαμε ψυχικά και περιμένουμε σαν βάλσαμο το δεύτερο 15ήμερο. Σε παρακαλώ, πες κάτι. Κάνουμε το σταυρό μας, Χρήστο, σε παρακαλώ, μην μας το χαλάσεις. Πες μας ότι κάτι καλό θα γίνει. Δόξα τω Θεώ. Υπέροχα θα είναι, ωραία. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μην μένουμε σε άλλη αγωνία. Έτσι λοιπόν, χαρούμενες γιορτές και ευχάριστο πνεύμα, παιδιά, με πολύ ωραίες προοπτικές στο επόμενο διάστημα. Η πλειοψηφία του κόσμου θα μπορέσει να χαρεί. Πάντα υπάρχουν κάποιες όψεις που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα, όμως το σύνολο είναι ότι πια μπαίνουμε σε καλή περίοδο και ειδικά οι γιορτές θα είναι καλές. Να ξεκινήσουμε με τους κρυούς, οι οποίοι φαίνεται ότι πραγματικά παίρνουν σε μια έτσι ιδιαίτερα σημαντική περίοδο ολικής ανανέωσης. Πραγματικά και ο Δίας μπαίνει επιτέλους στο ζώδιό σας και σας δίνει τα δώρα του. Με ιδιαίτερη χαρά θα μπορέσετε να πάρετε τα πάνω σας. Όλο το ζώδιο θα μπορέσει να ικανοποιηθεί και να μπορέσει να νιώσει επιτέλους ότι αλλάζουν πράγματα στη ζωή του. Ιδιαίτερα οι γεννημένοι του Μάρτη, οι κρυοί, θα μπορέσουν να εκπληρώσουν πολλά από τα σχέδιά τους. Η περίοδος των εορτών θα τους φέρει κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα και ήδη θα μπορέσει να γλυκάνει λίγο η καρδιά τους και θα νιώσουν καλύτερα. Όμως και τα υπόλοιπα δεκαήμερα του κρυού, και αυτοί που είναι γεννημένοι δηλαδή τον Απρίλιο, θα μπορέσουν να νιώσουν ότι επιτέλους ανανεώνονται, ότι έρχονται σημαντικές οικονομικές βοήθειες και ευκαιρίες για να μπορέσουν να πάρουν μια πολύ σημαντική ανάσα. Και γενικά θεωρείται ότι είναι ένα διάστημα για τους κρυούς όπου επιτέλους μετά από περίπου 13 χρόνια, μπορούμε να πούμε περίπου 14 χρόνια. Πολλά, πάρα πολλά τα χρόνια. Μετά από 13 χρόνια. Έχουμε όλους τους παρορμητικούς, κρυούς, καρκίνους, ζυγούς και εγώκερους, όπου για 14 χρόνια είχαν αρκετά προβλήματα. Έτσι λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή και για αυτά τα 4 ζώδια. Τώρα πρώτα θα πούμε για τον κρυό, καθότι κλείνει ένας φαύλος κύκλος δυσκολιών, αρχίζει επιτέλους το τέλος μιας περίοδου όπου έπρεπε τα πράγματα όλα να γίνουν με το ζόρι και γενικά μπαίνεται σε μια τριετία, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτά τα 4 ζώδια, όπου θα μπορέσουν να χαρούν και να έχουν περισσότερη χαλαρότητα και ηρεμία στη ζωή τους. Έτσι λοιπόν και οι κρύοι σταδιακά μπαίνουν σε αυτή τη φάση. Οι μοναδικοί κρύοι που μπορεί να πιεστούν είναι των τελευταίων 3 ημερών, οι οποίοι θα έχουν όμως και αυτοί σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές κατά τη διάρκεια των γιορτών. Άρα θα περάσουν και αυτοί υπέροχα και θα είναι πάρα πολύ καλά. Μια χαρά. Πάμε στους Ταυρούς. Ναι. Βεβαίως. Ταύροι. Ξεπερνάμε λοιπόν τις δύσκολες ψυχολογικές καταστάσεις και πιέσεις οι οποίες σας είχαν φέρει κάποιες φορές σε αδιέξοδα. Θεωρείται ότι είναι ένα διάστημα το οποίο επιτέλους σας δίνει τη δυνατότητα στο να μπορέσετε να δείξετε τι αξίζετε και τι μπορείτε να επιτύχετε. Αρκετοί Ταύροι, ιδιαίτερα του Μαΐου, 1 με 10, 1 με 12 Μαΐου, είχατε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Φαίνεται όμως ότι και εσείς μπορείτε να ξεκουραστείτε. Φτάνουμε και για εσάς σε ένα τέλος εποχής όπου μπορείτε επιτέλους να περιμένετε περισσότερες θετικές προοπτικές. Η περίοδος των γιορτών θα σας βοηθήσει στο να μπορέσετε να χτίσετε πράγματα που αφορούν στα θέματα των διαπροσωπικών σας σχέσεων. Αν είχατε πει κάποια κουβέντα παραπάνω ή αν είχατε τσακωθεί με κάποια πρόσωπα, το επόμενο χρονικό διάστημα θα σας δώσει επιτέλους την δύναμη να μπορέσετε να πιστέψετε περισσότερο στον εαυτό σας και να ξεκινήσετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Οι υπόλοιποι Ταύροι τώρα σίγουρα είναι σε μια περίοδο σημαντικής ανάπτυξης. Για τους Ταύρους του Απρίλη είναι μια περίοδο σημαντικής εργασιακής και ψυχολογικής ελευθερίας. Για τους γεννημένους από τις 12-13 Μαΐου και μετά Ταύρους είναι σίγουρα τώρα η στιγμή της πραγματοποίησης σκοπών και στόχων, ενώ θα έρθουν και αυτοί κοντά στις γιορτές με αγαπημένα πρόσωπα. Είναι ευτυχώς, όπως είπαμε, μια περίοδος όπου οι γιορτές ταιριάζουν με καλές ημερομηνίες πλανητικά και θα μπορέσετε και εσείς να το γιορτάσετε, να το χαρείτε και να περάσετε σχετικά όμορφα. Άψογα. Δίδυμοι στο παρεξηγημένο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου. Όχι τόσο. Εγώ είμαι δίδυμος, αλλά ναι, δεν είναι και τόσο παρεξηγημένο. Εντάξει. Α, ναι. Μπορεί να φταίει, πώς το λέμε, ο οροσκόπος. Ο οροσκόπος, μπορεί να το μπορούσε, αλλά συνήθως... Αυτό.
Τον παρεξηγούν το δίδυμο. Είναι καλό ζώδιο. Το πρόβλημα με τους δίδυμους είναι ότι βλέπουν πολλές φορές και την δεύτερη πλευρά μιας κατάστασης και οι άνθρωποι έχουμε μάθει να διαλέγουμε πλευρές. Οπότε, όταν κάποιος κάθεται και βλέπει λίγο και την απέναντι πλευρά, αυτό πολλές φορές θεωρείται απαράδεκτο σε μια ομάδα ή σε μια κατάσταση. Γι' αυτό και παρεξηγεί το δίδυμος. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα ζώδιο το οποίο κοινωνικοποιείται πάρα πολύ το επόμενο χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερα οι δίδυμοι που είναι γεννημένοι τον Μάη θα νιώσετε τρομερά κοινωνικοποιημένοι με πάρα πολύ ωραίες, ευχάριστες καινούργιες καταστάσεις, παρέες, φιλίες. Έχετε πιο κοντά στο σπίτι σας, στην οικογένειά σας. Πραγματοποιείτε και κάποιες ερωτικές επαφές, οι οποίες θα έχουν το φλερτ και την ανάλογη διάθεση. Όμως και οι δίδυμοι που είναι γεννημένοι από τις 11 Ιουνίου και μετά θα έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές για θέματα επαγγελματικών. Που σημαίνει ότι ιδιαίτερα οι δίδυμοι επαγγελματίες που είναι γεννημένοι από τις 12 Ιουνίου και μετά, ίσως μέσα στα Χριστούγεννα, αν δουλεύουν, να έχουν μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Τέλος, οι γεννημένοι 1 με 12 Ιουνίου θα έχουν και αυτοί πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές, κυρίως όσον αφορά τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Το μόνο που θα πρέπει να προσέξετε είναι λίγο περισσότερο το κομμάτι των νεύρων, γιατί θα υπάρξουν πάρα πολλές απαιτήσεις στο πρόσωπό σας. Όμως, επειδή ακριβώς υπάρχουν και όψεις που μαλακώνουν και ηρεμούν, οι όποιες εντάσεις θα είναι περιορισμένες και γενικότερα φαίνεται ότι αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι αφιερωμένα σε εσάς, με πολύ ωραίες νέες προοπτικές και με την δυνατότητα στο να μπορέσετε να κάνετε μια καινούργια γνωριμία ή σχέση που πραγματικά θα σας κάνει να νιώσετε υπέροχα. Εξαιρετικά. Ωραία, και τώρα εδώ χτυπούν καμπάνες. Α, τι ήρθε η ώρα. Ζωδιό μου. Για να δούμε με καρκίνος, τα καρκινά και τι συμβαίνει. Να ξέρεις, σε ακούω, σε λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη μου. Βγήκαν όσα είπες και αρχίζω να τρομάζω. Αυτό είναι καλό. Είσαι προετοιμασμένος καταλήλως. Όχι, okay, πάμε. Για να δούμε. Πάμε. Αυτό. Και οι καρκίνοι θα περάσουν και αυτοί πάρα πολύ καλά. Είναι μια χρυσή περίοδος για τα επαγγελματικά του ζητήματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Και θα έχουν σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές. Γενικότερα το ζώδιο του καρκίνου είναι και αυτό στην ομάδα των παρορμητικών όπου κλείνει μια 14ετία αρκετά μεγάλων πιέσεων εντάσεων. Άλλοι καρκίνοι άλλων δεκαήμερων είχαν και ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Έτσι λοιπόν τώρα είναι το 2023 η χρονιά υπόσχεση ότι τελειώνουν επιτέλους τα δύσκολα και ότι είμαστε μετά την καταιγίδα. Αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνει επιτέλους ο ήλιος στον ουρανό, νιώθουμε πολύ πιο όμορφα. Οι καρκίνοι που είναι γεννημένοι τον Ιούνιο θα έχουν τις άμεσες επαγγελματικές επιτυχίες και εξελίξεις. Όμως και οι γεννημένοι καρκίνοι που είναι 1 με 12 Ιουλίου φαίνεται ότι το επόμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιούν πάρα πολύ σημαντικές κινήσεις, ενώ υπάρχουν πιθανότητες για μεγέννηση της οικογενείας, με παιδάκια ή πιθανόν μια βελτίωση σε θέματα εργασιακών. Έρχεται η κόρη, Λευτέρη, έρχεται. Έρχεται η κόρη, ναι. Έρχεται η κόρη, την οποία περιμένω το καιρό. Μαρινίκη, κράτα γερά. Οι καρκίνοι μπορούν να περιμένουν και ότι οικονομικά θα στηριχθούν πολλά από τα σχέδιά τους, ιδιαίτερα οι καρκίνοι του τρίτου δεκαημέρου, από τις 12 Ιουλίου και μετά. Οι καρκίνοι θα πρέπει να περιμένουν σημαντικές συνεργασίες εξουσίας και δύναμης που θα τους βοηθήσουν στο να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους και τα όνειρά τους. Οπότε θεωρείται πραγματικά μια περίοδος ιδιαίτερα σημαντική για εσάς. Και πάμε να δούμε τα λιονταράκια. Οι λέοντες θα πρέπει να περιμένουν σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα κατά την περίοδο των γιορτών σημαντική ανανέωση. Ζώδιο το οποίο ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ το 2022 και 2021. Επιτέλους οι λέοντες του πρώτου δεκαημέρου, οι λέοντες δηλαδή του Ιουλίου, μπορούν να περιμένουν επιτέλους την δυναμική αλλαγή επιτέλους σε θέματα στόχων. Κάτι καλό θέλει δηλαδή στη ζωή σας, κάτι το οποίο θα σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε τους σκοπούς σας. Θεωρείται μια περίοδος χρυσή για να μπορέσετε να επιτύχετε τελικά πολλά από τα όνειρά σας, ενώ ιδιαίτερα 27, 28, 29, 30 μέχρι και 2 του πρώτου θα περάσετε πάρα πολύ καλά με αγαπημένα πρόσωπα. Και οι γεννημένοι όμως λέοντες από τη 1 του Αυγούστου και μετά θα νιώσετε ότι ανοίγουν επιτέλους οι ουρανοί και ότι μπορεί να σας ευλογήσει και εσάς η τύχη στο να μπορέσετε να πετύχετε πράγματα. Παίξτε η δευτέρου δεκαημέρου μέχρι τις 11 Αυγούστου τυχερά παιχνίδια οι γεννημένοι, καθότι ευνοείστε στα θέματα αυτά ή πιθανόν κλείστε κάποιες σημαντικές επενδύσεις. Οι γεννημένοι λέοντες του τρίτου δεκαημέρου από τις 11 περίπου του Αυγούστου και έπειτα έχετε επιτέλους την δυνατότητα στο να μπορέσετε να κάνετε μια νέα γνωριμία, ενώ φαίνεται ότι όσοι δεν έχετε δουλειά, ίσως να γίνει επιτέλους κάτι πολύ ευχάριστο σε αυτές τις γιορτές και κάτι πραγματικό το οποίο θα σας φέρει κοντά συνεργασία, οπότε να νιώσετε επιτέλους ασφαλείς και επί των οικονομικών σας θεμάτων. Πάμε μια χαρά μέχρι εδώ. Α, ναι.
Τι, όχι. Όχι, όχι. Πάρα τέλεια, πολύ ωραία τέλεια, μέχρι τέλεια. Εδώ. Έτσι, αν βάλουμε έναν κοινό παρανομαστή, είναι όλα μια χαρά. Θα ακούσουμε πολύ ωραία πράγματα. Γενικά είναι πολύ καλή περίπτωση των εορτών. Κάτσε, Χρήστο, να φτάσουμε στον υδροχό. Θα σου πω, άγαμα, θα ακούσουμε καλά ή όχι. Εκεί θα ακούσουμε καλά, αγαπημένοι. Μακάρι. Και πάμε στην Παρθένο, όπου επιτέλους λαμβάνει μια σημαντική οικονομική βοήθεια. Αρκετοί Παρθένοι φαίνεται ότι είχαν αγχωθεί για τα οικονομικά του ζητήματα. Κάποια πράγματα δεν έβγαιναν όπως περίμεναν. Επιτέλους, αυτές οι γιορτές σας δίνουν τη δυνατότητα στο να μπορέσετε να πείτε ότι κάνετε κάποια σημαντικά βήματα μπροστά για την οικονομική σας ασφάλεια. Ιδιαίτερα οι Παρθένοι του Αυγούστου είναι αυτοί που θα έχουν και τη μεγαλύτερη οικονομική άνοδο και εξασφάλιση, έτσι ώστε να μπορέσουν να περάσουν καλύτερα. Ενώ οι γεννημένοι του Σεπτέμβρη μέχρι περίπου τις 10 Σεπτέμβρη θα έχετε το επόμενο χρονικό διάστημα μεγάλες δυνατότητες στο να μπορέσετε κυρίως να κλείσετε νέες συνεργασίες, οπότε και μέσα από αυτές τις συνεργασίες θα κάνετε μεγάλα ανοίγματα εκ των επαγγελματικών. Κάποιοι από εσάς του Δευτέρου Δεκαημέρου ή Παρθένοι ίσως να έχετε και μια σχέση στα σκαριά η οποία δεν λειτουργούσε το τελευταίο χρονικό διάστημα ή δεν μπορούσε να υπάρξει σωστή επαφή και επικοινωνία. Φαίνεται όμως ότι μέσα στις γιορτές μπορείτε να περιμένετε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν αρκετά. Η γεννημένη Παρθένη του Τρίτου Δεκαημέρου, επιτέλους η ομίχλη και γενικότερα αυτή η έλλειψη σωστής συνεννόησης και τεκμηρίωσης κάποιων πραγμάτων τελειώνει, νιώθετε και εσείς πιο καλά, βελτιώνεται κατά πολύ η διάθεσή σας και η υγεία σας, ενώ θα υπάρξει επιτέλους μια σημαντική επανένωση μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Γενικότερα θεωρείται μια οικογενειακά θερμή και ευχάριστη περίοδο, και περίοδος και ίσως στις αρχές του χρόνου, 1 με 4 Ιανουαρίου, να κάνετε και μια ερωτική γνωριμία η οποία να σας αναστατώσει αρκετά. Να τους τους Παρθένους. Μια χαρά και αυτό. Και το κερασάκι, έτσι, νέα γνωριμία, να τους τους Παρθένους. Να μπει καλά η χρονιά. Με μια σχέση μπορεί να έχει προοπτικές εξέλιξεις και να οδηγήσει σε γάμο, ας πούμε. Βεβαίως. Μπορεί. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και με τους ζυγούς όμως, διότι και για τους ζυγούς θα πρέπει να σου πω, σύμφωνα με τα όσα μας έχει πει ο Χρήστος. Θα δεχτούν νέα ειδήλια, θα υπάρξει μεγαλύτερη έλξη, σχέσεις, γνωριμίες. Πολύ ερωτικές είναι αυτές οι γιορτές, πολύ αγαπησιάρικες. Βέβαια, ήταν και ο κορονοϊός μας είχε κλείσει τον καιρό μέσα, τώρα θα βγούμε έξω να ξεχυθούμε. Γιατί θυμάμαι πέρσι και πρόθεση τις προβλέψεις και ήμουν λες και ήμουν από το νοσοκομείο, οπότε μια χαρά είναι αυτό εδώ. Πάρα πολύ καλά είναι μέχρι εδώ, φανταστικά τα πράγματα. Και να πάμε στους ζυγούς, όπου πολύ σωστά όπως ανέφερες, έχουμε πάρα πολύ σημαντικές νέες σχέσεις. Είναι μια τρομερά ερωτική περίοδος αυτή για τους ζυγούς. Αρκετοί ζυγοί φέτος γενικά θα παντρευτούν το 2023, όχι μόνο στις γιορτές, αλλά γενικά υπάρχει μια σημαντική εύνοια για τα θέματα των διαπροσωπικών σας επαφών. Οι ζυγοί που είναι γεννημένοι το Σεπτέμβριο, εννοείστε για νέες γνωριμίες ή για επανασυνδέσεις, για όσους από εσάς θα θέλατε να δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία στο εταιρόν σας σήμιση. Από την άλλη, το δεύτερο δεκαήμερο του ζυγού, η γεννημένη μέχρι περίπου 2 με 12 Οκτώβρη, έχετε τώρα την δύναμη για να μπορέσετε να πάρετε σημαντικές αποφάσεις και να κάνετε μια σημαντική αλλαγή στη ζωή σας μέσα από την καριέρα σας. Τολμήστε να πάρετε το ρίσκο το οποίο χρειάζεται, γιατί φαίνεται ότι θα πετύχετε, ενώ φαίνεται ότι και η εργασία και η δουλειά δεν θα είναι τόσο δύσκολα όσο θα περιμένατε και θα υπάρχουν κάποιες σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη ή στήριξη τελικά από κάποια πρόσωπα τα οποία περιμένετε καιρό να σας βοηθήσουν. Το τρίτο δεκαήμερο του ζυγού, σίγουρα και αυτό με τη σειρά του φαίνεται ότι έχει μεγάλες αλλαγές. Όσοι ζυγοί του τρίτου δεκαημέρου ενδιαφέρεστε για κάποιο είδους αγοραπολισία ή μετακίνηση ή μετακόμιση, θα έχετε κάποιο μεγάλο ναι, κάτι το οποίο πιθανόν περιμένατε καιρό και είχε καθυστερήσει. Ταυτόχρονα φαίνεται ότι είναι η περίοδος θεμελίωσης σημαντικών προοπτικών για τη δουλειά. Οπότε, παρόλο που είναι γιορτές, προσπαθήστε να συναντηθείτε με άτομα τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν, καθότι οι επαγγελματικές σας ευκαιρίες θα είναι αρκετές και θα νιώσετε κι εσείς πολύ πιο ευδιάθετοι. Θα προχωρήσουμε βέβαια στο Σκορπιό. Σε άλλο ζώδιο τώρα που εμείς εδώ, Χρήστο, αγαπάμε πολύ, ξέρουμε αρκετούς Σκορπιούς και κάτι καλό έρχεται για τον επαγγελματικό του τομέα. Οπότε, να ανοίξετε τα αυτιά σας, οι Σκορπιοί, έρχονται καλά νέα. Δανάη. Πολύ σωστά. Δανάη, άκουε Δανάη το ζώδιό σου. Ακούει. Δανάη στο κοντρόλ, ακούει καλύτερα από εμάς. Έχουμε σημαντικές ευκαιρίες στα εργασιακά μας ζητήματα. Έτσι λοιπόν, αρκετοί Σκορπιοί θα μπορέσουν πραγματικά να χαλαρώσουν. Ίσως να τελειώσει επιτέλους και μια περίοδος η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τους Σκορπιούς στα θέματα οικογενείας, καθημερινότητας, δουλειάς, επαγγελματικών απαιτήσεων. Ιδιαίτερα οι Σκορπιοί 2 με 12 Νοεμβρίου θα δουν πραγματικά τεράστια αλλαγή, ήταν η πιο πιεσμένη και η πιο δύσκολη για αυτούς χρονιά το 2022. Ξεκινάει από τις γιορτές να αλλάζει το σκηνικό και να μπορούν να περιμένουν κάποια ευχάριστα πράγματα. Δεν περιμένουμε θαύματα, αλλά σίγουρα περιμένουμε ένα πολύ πιο έντονο οικογενειακό
περιβάλλον, μια πολύ ωραία γιορτινή ατμόσφαιρα που θα νιώσουν πολύ καλά. Οι Σκορπιοί του Οκτώβριου συγκινημένοι θα έχουν σημαντικές ευκαιρίες για να μπορέσουν να βελτιώσουν την εργασία τους, αλλά και να μπορέσουν να ξεκουραστούν, καθότι είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά το νοσοποιητικό του σύστημα, ενώ και φαίνεται ότι μπορεί κάποιοι από εσάς να κάνετε μια σχετικά νέα γνωριμία ή σχέση. Το τρίτο δεκαήμερο τώρα του Σκορπιού, από τις 11-12 Νοεμβρίου και μετά όσοι έχετε γεννηθεί, φαίνεται ότι περνάτε σε μια έντονα δημιουργική φάση, όπου θα καταφέρετε να κάνετε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα μέσα στις γιορτές. Όσοι πάτε ταξίδι θα περάσετε καταπληκτικά, ευνοείστε πάρα πολύ για κάτι τέτοιο, ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ καλή περίοδος για να μπορέσετε να προχωρήσετε ίσως στην είσοδο ενός νέου μέλου στην οικογένεια, οπότε ευνοείστε και για τέτοιου είδους καταστάσεις. Σίγουρα πάντως, το ζώδιο του Σκορπιού από τα πιο πιεσμένα του τελευταίου τετραμήνου νιώθει μέσα στις γιορτές ξαλαφρωμένο και λιγότερο αγχωμένο όσο ποτέ. Το ζητούσαμε και τα υπόλοιπα ζώδια από τους Σκορπιούς, η αλήθεια είναι, όλο αυτό το διάστημα. Ίσως τους πιέσαμε κι εμείς λίγο παραπάνω τους Σκορπιούς. Ζητούμε συγγνώμη. Προκαταβολικά. Πάμε παρακάτω, πάμε στο Τοξότη. Ναι, ήρθε η ώρα. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Και εδώ είναι ερωτευμένοι. Και εδώ είναι ερωτευμένοι. Θα ερωτευτούν. Θα ερωτευτούν, είναι ερωτευμένοι. Πρόκειται να βρουν τον άνθρωπό τους. Βεβαίως. Αρκετοί τοξότες θα έχουν πάρα πολύ σημαντικές επιτυχίες στο να μπορέσουν να καταφέρουν να δημιουργήσουν καινούργια πράγματα στη ζωή τους. Φαίνεται ότι είναι μια καταπληκτική στιγμή για να εξελίσσετε τα όνειρά σας και να πετύχετε πράγματα που έχουν να κάνουν με τις ερωτικές σας σχέσεις. Ιδιαίτερα οι τοξότες, του πρώτου δεκαημέρου, δηλαδή του Νοέμβρη, θα έχουν μια απίστευτη δημιουργική πορεία στο να καταφέρουν να κάνουν καινούργια πράγματα στη ζωή τους. Ίσως κάποιοι τοξότες του πρώτου δεκαημέρου να βρουν και μια φανταστική ιδέα που θα τους βοηθήσει επαγγελματικά να επιτύχουν κάποια πράγματα που θέλουν. Το δεύτερο δεκαήμερο τώρα του τοξότη σίγουρα δείχνει ότι κερδίζει τελικά με πάρα πολύ σημαντικό τρόπο το κοινό, τον κόσμο του. Αρκετοί που δουλεύουν με την κοινωνία ή με τον κόσμο γενικά θα έχουν σημαντική επιτυχία ή που έχουν επάγγελμα που έχει να κάνει με την προβολή. Θεωρείται γενικά για τους τοξότες του δευτέρου δεκαημέρου μια μοναδική στιγμή για την επαγγελματική σας καταξίωση, ενώ θα έχετε και τις ανάλογες οικογενειακές θετικές στιγμές. Οι τοξότες τώρα μετά τις 12 Δεκεμβρίου όσοι είναι γεννημένοι, σίγουρα θεωρείται ένα διάστημα εκπλήρωσης πολλών σκοπών και στόχων σας και γενικά θεωρείται τώρα ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή για να κλείσουν κάποια δύσκολα κεφάλαια μέσα στην οικογένεια και στο σπίτι. Ίσως να είχατε ένα οικογενειακό μέλος το οποίο ανησυχούσετε πάρα πολύ γι' αυτό. Φεύγουν τελικά τα σύννεφα, νιώθετε πολύ πιο ήρεμοι και τα πράγματα αρχίζουν να λειτουργούν πολύ καλύτερα από εδώ και στο εξής. Πολύ όμορφα. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με τον Πάμε στους εγώκερους. Βεβαίως. Οι εγώκεροι θα περάσουν ίσως τα πιο ζεστά και τρυφερά Χριστούγεννα των τελευταίων χρόνων για αυτούς. Mm-hmm. Πάρα πολύ έντονο το κομμάτι της θαρπορής, της ζεστασιάς, της ηρεμίας. Μέσα στο σπίτι θα μπορέσουν να νιώσουν πάρα πολύ καλά. Ιδιαίτερα οι εγώκεροι που είναι γεννημένοι Δεκέμβρη θα έχουν και τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για να νιώσουν πολύ καλά και να ευτυχήσουν μέσα στο σπίτι, οικογενειακά λοιπόν ζεστά και όμορφα, με μια σωστή κάλυψη των οικονομικών προβλημάτων που μπορεί να έχετε, θα μπορέσετε να περάσετε σχετικά καλύτερες γιορτές από τις προηγούμενες χρονιές. Mm-hmm. Το δεύτερο δεκαήμερο τώρα του εγώκερου, γεννημένοι που είναι μέχρι τις 11-12 Ιανουαρίου, φαίνεται ότι τώρα το επόμενο διάστημα για εσάς είναι ένα διάστημα προετοιμασίας. Ξεκουραστείτε λοιπόν στις γιορτές και ετοιμαστείτε, γιατί μετέπειτα από τη νέα χρονιά ξεκινάνε φοβερές επαγγελματικές δυνατότητες για να μπορέσετε να εξελιχθείτε και να επιτύχετε αυτά που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Είναι μια φανταστική περίοδος αυτή για να εκπληρώσετε τα όνειρά σας και θεωρείται γενικότερα για εσάς μια στιγμή ηρεμίας. Τώρα, το τρίτο δεκαήμερο του εγώκερο ξεφεύγει λίγο από την πρόβλεψη των προηγουμένων δύο. Περισσότερο υπάρχει μια έντονη κινητοποίηση για να επιτύχετε σχέδια και όνειρα, ταξίδια στο εξωτερικό, γρήγορες κινήσεις στα επαγγελματικά σας που μπορεί να σας βοηθήσουν στο να μπορέσετε να κατακτήσετε αυτό που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Θεωρείται πραγματικά μια περίοδος αναγνώρισης και κοινωνικής επιτυχίας. Μάλιστα. Οι υδροχόοι τώρα και οι ηχθείες έχουμε να μοιραστούμε κάτι λιγότερο από 3 λεπτά, Χρήστο. Οπότε θέλω να μας αφήσει και τους δύο ικανοποιημένους. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Πάμε γρήγορα να τα δούμε. Μείνουν παραπονεμένα και ειδικά η Χριστιανά μας. Ναι, γιατί θα κλαίω. Οι υδροχόοι του πρώτου δεκαημέρου μήνα, δηλαδή Γενάρη, με σημαντικές νέες φιλίες και επαφές, ίσως και ένα συμβόλαιο να μπορέσει να έρθει στη ζωή σας, το οποίο περιμένατε καιρό και να σας βελτιώσει οικονομικά.
θεωρείται μια περίοδος εορταστική και για εσάς, με κάποιες καινούργιες νοημίες. Το δεύτερο δεκαήμερο μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου είστε γεννημένοι, θα καταφέρετε σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα να επιτύχετε σε θέματα επαγγελματικής φύσεως, ενώ φαίνεται ότι αισθηματικά νιώθετε επιτέλους πολύ πιο όμορφα και πολύ πιο ζεστά με τον σύντροφό σας, φαινώντας πολύ πιο χαρούμενες εορτές, ενώ υπάρχει επίσης και για εσάς το κομμάτι της οικογενειακής ταλπορής και ηρεμίας. Οι γεννημένοι υδροχόοι του τρίτου δεκαημέρου σίγουρα περιμένουν και αυτοί με τη σειρά τους μια σημαντική οικονομική ανάπτυξη και επιτυχία που περιμένανε καιρό. Θεωρείται τώρα η στιγμή για να μπορέσετε να αλλάξετε επιτέλους τα δύσκολα κεφάλαια των οικονομικών σας θεμάτων και θα καταφέρετε να δείτε τη ζωή σας με τελείως πιο θετικό τρόπο και μάτι από εδώ και στο εξής, ιδιαίτερα στα οικονομικά. Μάλιστα. Και μπράβο, πολύ, πολύ γρήγορα να δούμε. Πάμε και τους ευθύνες. Ναι, λοιπόν, οι ηχθείες του πρώτου δεκαημέρου θα πρέπει να περιμένουν σημαντική οικονομική ανάπτυξη και επιτέλους επαγγελματική επιτυχία και αναγνώριση. Σημαντική η περίοδος από τη 1 του Γενάρη μέχρι τις 5. Το δεύτερο δεκαήμερο του ηχθεί θα πρέπει να περιμένει επιτέλους μια περίοδο που θα μπορέσει να ησυχάσει μέσα στο σπίτι του, καθότι υπήρχαν πολλές εντάσεις και φαίνεται ότι καταφέρνετε να κάνετε μια σημαντική γνωριμία που αφορά οικονομικά ή επαγγελματικά ζητήματα και θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε επαγγελματικά εμπόδια. Ενώ τέλος, το τρίτο δεκαήμερο, οι γεννημένοι ηχθείες από τις 11-12 του Μάρτη και μετά, επιτέλους αναγνωρίζεστε για τους σκόπους σας και νιώθετε ότι στο εργασιακό σας περιβάλλον σας αναγνωρίζουν. Ενώ δεν είναι απίθανο μέσα στις γιορτές να γίνει και το θαύμα και μια σημαντική σχέση η οποία να σας αλλάξει τη ζωή, να έρθει και θα σας δώσει πολύ σημαντικά χαμόγελα. Ευνοούνται επίσης για εσάς και οι επανασυνδέσεις. Οπότε, αν θέλετε να γυρίσετε κοντά σε ένα πόσπο που θέλετε, τώρα οι γιορτές είναι μάλιστα η κατάλληλη ευκαιρία. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία σχέσεις, οικονομική ανάταση, ερωτική ανάταση. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρήστο, καλές γιορτές. Χρόνια πολλά, γιατί γιορτάζει και εσύ τα Χριστούγεννα. Ναι, χρόνια πολλά και τα πούμε σύντομα.